Σε μια συγκινητική εκδήλωση, οι κριτικοί βετεράνοι του πολέμου της Κορέας συναντήθηκαν ξανά και φέτος σε μια γιορτή τιμής αλλά και μνήμης στο ξενοδοχείο Nana Beach, παρουσία του πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας και του επίτιμου πρόξενου της Νότιας Κορέας στην Κρήτη Αντώνη Καράτζη. Ο πρέσβης της Κορέας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και τις θυσίες των Ελλήνων βετεράνων στον πόλεμο της Κορέας πριν από 70 χρόνια. Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος και είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Κρήτη στη γενέτειρα του Καζαντζάκη και του Μινωικού πολιτισμού. Την Κρήτη την αγαπώ σαν το χωριό μου, λόγω του ότι περισσότεροι Έλληνες βετεράνοι βρίσκονται εδώ, οπότε κάθε φορά που έρχομαι χαίρομαι ιδιαίτερα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καράτζη, τον επίτιμο πρόξενό μας εδώ, που κάθε φορά μας φιλοξενεί στο ξενοδοχείο του και μας παραθέτει ένα υπέροχο γεύμα. Έτσι και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, η Δημοκρατία της Νοτιού Κορέας τιμάει τους βετεράνους που προσφέρθηκαν πραγματικά με αυταπάρνηση να βοηθήσουν στον πόλεμο της Κορέας και έδωσαν πολλοί ανθρώποι και τη ζωή τους. Καλούν λοιπόν τους βετεράνους, καλούν τις οικογένειες των βετεράνων να έρθουν εδώ να δειπνήσουν μαζί μας. Είναι ένας φόρος τιμής για αυτούς. Οι κριτικοί βετεράνοι που βρέθηκαν στην εκδήλωση που έγινε προς τιμήν τους μίλησαν για εκείνη την περίοδο. Θυμήθηκαν τις δύσκολες στιγμές του πολέμου και εκείνους που δεν τα κατάφεραν και έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας. Βλέπω ότι αναγνωρίζουν τις θυσίες που κάναμε εκεί. Τις θυσίες που κάναμε και αναγνωρίζουν και αυτούς που μείναν εκεί πέρα. 186 παιδιά. Αισθάνομαι ωραία με τον τρόπο που μας μεταχειρίζονται οι ανθρώποι Κορεάτες. Είναι μπράβο τους. Σκέψω να φύγουμε από εδώ, από την Ελλάδα, να πάμε ταξίδι με το καράβι 26 ημερόνυχτα. Να πάμε εκεί πέρα και λέμε τώρα πάμε στην Κορέα, ξέρουμε, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Αυτό είναι. Πόσοι δεν γύρισαν. Πόσοι δεν γύρισανε. Εκεί πάνω μείνανε. Έχω βιβλίο και γράφει μέσα πόσα άτομα σκοτωθήκαν, 176 φαντάρι και 12 αεροπόροι, Έλληνες εκεί πάνω. Είπε η μάνα με έκλαιγε κάθε μέρα, σε μέρα και έτσι έλεγα στο γράμμα, έτσι λέω, δεν θέλω μάλλον να με κλαίσεις, τους βρίσκω μακράς. Και άλλες μανάδες βρίσκονται στη θέση δικιά. Νωρίτερα, ο Κορεάτης πρέσβης βρέθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης και εξέφρασε στον Περιφερειάρχη την επιθυμία του για τη σύσφιξη των σχέσεων Κρήτης και Κορέας σε πολιτισμικό επίπεδο. Κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος, όπως είπε, διαχρονικά διαβάζεται στη Νότια Κορέα.